Ναι. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης ο Τσιριγότης, δημοσιογράφος, οικονομολόγος και liquidator, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Σήμερα στις 25 Μαρτίου που έχουμε την επέτειο, που γίνονται αυτά τα που γίνονται τέλος πάντων και αποφασίζουν για το νέο σύστημα, ας πούμε, το σύστημα τέλος πάντων να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες, τις φτωχές χώρες, τέλος πάντων από τις πλούσιες, το μηχανισμό στήριξης τέλος πάντων. Θέλω να τονίσω ότι έρχεται μια παγκόσμια οικονομική κρίση, ένα μεγάλο κράχ, αγαπητοί φίλες και φίλοι, το οποίο θα έρθει σε λίγα χρόνια και πρέπει να το προειδοποιήσουμε. Το οικονομικό κράχ το θέλουν οι συγκεκριμένοι κύριοι, οι κερδοσκόποι, οι τριμερείς επιτροπές, οι σιωνιστές, για να μπορούν να κυριαρχούν στην παγκόσμια οικονομία, αλλά να καθιορίσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση και ένα παγκόσμιο νόμισμα και για να μπορούν να εξουσιάζουν τον κόσμο και να έχουμε δικτακτορία. Αλλά επίσης πρέπει να γίνει, γιατί είναι ο οικονομικός κύκλος που πρέπει να γίνει, αγαπητοί φίλες και φίλοι, όπως λέμε, με το θέμα ότι έχουμε την Star Revolution, την αστρική επανάσταση, η οποία η Star Revolution, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι βασική για τη νέα εποχή, μετά από την εποχή του υδρογόνου, με την τεχνολογία που είναι στα universities και επίσης στα εκτός από τα universities και στα R&D centers των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Θα ήθελα επίσης να πω το εξής. Θα έχουμε σε λίγους μήνες μία επίθεση της Αμερικής και των νατοϊκών δυτικών δυνάμεων, που είναι σιωνιστικές αυτές οι δυνάμεις, μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και θα βρουν πρόσχημα πάλι ότι είναι είναι με τα πυρηνικά όπλα τέλος πάντων. Επίσης είναι η υπόθεση της ελληνικής κρίσης τώρα. Η κρίση εδώ στην Ελλάδα έγινε για να μειώσουν, να εξουδετερώσουν το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το βασικότερο ήταν να μπορούν να αποπομπέψουν την Ελλάδα από τις τρεις βασικές δυνάμεις που είναι η Ρωσία, η Κίνα και η Γερμανία, που θέλουν να την κάνουν απικία εδώ για να μπορούν στρατηγικά και γεωπολιτικά να παίξουν μπάλα στο μέλλον και επίσης να πάρουν την εθνική κυριαρχία αυτοί οι δανειστές τέλος πάντων που έχουμε και να μπορούν να πιέσουν το λαό με το μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, μνημόνιο 3, μνημόνιο 4 να δεχθεί με την πίεση, συμπίεση των μισθών και των συντάξεων όλων των άλλων μέτρων που επικρατούν, να αφήσουμε τη χώρα να πτωχεύσει, εκτός ότι μπορεί να πτωχεύσει, να χάσουμε την κυριαρχία μας και να πουλήσουμε τα πάντα. Οπότε τα 50 δις με την πώληση, εκποίηση της εθνικής περιουσίας και της κρατικής περιουσίας τέλος πάντων, είναι ένα μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Βασικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι τράπεζες θα πτωχεύσουν, διότι πρώτον οι τράπεζες συντηρούνται από το κράτος με ενέσεις των 30 δις κάθε τόσο, αλλά επίσης όμως γίνεται τώρα η εξαγορά των ομολόγων για να μπορούμε να γλιτώσουμε από την κατάσταση, και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο που δεν δανείζουν οι τράπεζες τα νοικοκυριά και τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Οι τράπεζες έχουν κάνει μεγάλα εγκλήματα στο παρελθόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Το πρώτο έγκλημα είναι η χρηματιστηριάδα και το δεύτερο έγκλημα είναι η δανειάδα. Η δανειάδα ξεκίνησε από το 2003 στην ουσία και προχώρησε μέχρι το 2010 και από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει λόγω της κρίσης. Ξεζουμίστηκε η υπόθεση και η δανειάδα ήταν με τα δάνεια μαϊμού που δίνανε οι τράπεζες και δίνανε χωρίς εγγυήσεις κάρτες πιστωτικές και καταναλωτικά δάνεια. Αυτές λοιπόν τώρα είναι η σειρά τους να δεχθούν το πλήγμα από τις ξένες τράπεζες που θέλουν να
τις εξουδετερώσουν και να τις εξαγοράσουν εχθρικά στις τάξεις των 31 με 29% ή του 35% της συνολικής τους αξίας. Αυτό έγινε με μια μελέτη δικιά μου που έκανα υπέρ της μιας ξένης τράπεζας της Ευρωπαϊκής, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει στόχο να εξαγοράσει 7 ελληνικές τράπεζες σε άψη σβήσε σε 0 χρόνο. Όσο αφορά για το κραχ, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εγώ είμαι ειδικός οικονομολόγος, μην το ξεχνάμε, στις ρευστοποιήσεις και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, που εγώ τονίζω ότι μετά το κραχ έχουμε μεγάλες εξελίξεις και με το πόλεμο που έρχεται, τον παγκόσμιο πόλεμο, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε μεγάλες εξελίξεις στην οικονομία και όσοι επιβιώσουν από αυτά τα δεινά, επιτέλους θα έχουν μεγάλες προοπτικές επαγγελματικά και θα πλουτίσουν. Επίσης, είμαι αυτός ο ιδρυτής της Hermes Investments Corporation, της επενδυτικής εταιρείας στη Φραγκφούρτη, η οποία η επενδυτική εταιρεία δεν έγινε, με τη UBS ως κύριο συνέτερο της εταιρείας, βασικό μέτοχο της εταιρείας, τη UBS Bank, η οποία όμως η UBS Bank δεν ήθελε να την φτιάξει την εταιρεία, διότι το επιχειρηματικό σχέδιο και το καταστατικό που πρότεινα με τους δικηγόρους μου τότε δεν ήταν σύμφωνο με το καταστατικό που θέλανε αυτοί να φτιάξουν, και ας ήταν και είχαμε συμφωνήσει στο αρχικό κεφάλαιο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Ήθελα, όταν θα συνταξιοδοτούμουν από την εταιρεία με συνολικό, με καθημερινό μηνιαίο μισθό 3.500 ευρώ το μήνα ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, ή αν δεν είχαμε μέτοχες καθόλου, ή αν αρρώστηνα, ή αν με απέλυαν, ή αν με αν απολυόμουν μόνος μου, παρετώμουν μόνος μου, θα είχα δικαίωμα να συμμετέχω τιμητικά στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το δεύτερο είναι στην εκαθάριση σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας. Είχα δηλώσει ότι εγώ δεν ευθύνομαι νομικά καθόλου, διότι είμαι το μικρότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, όχι ηλικιακά, αλλά σε εμπειρία και σε γνώση, και οπότε η υπογραφή μου θα έχει μικρότερο κύρος σε περίπτωση πτωχεύσεως. Υπάρχει μια διάταξη στην Γερμανία που το κάνουμε. Επίσης, είχα τονίσει ότι σε περίπτωση που θέλουν να κάνουν αύξηση κεφαλαίου, εμένα δεν με συμφέρει να κάνουν αύξηση κεφαλαίου συνέχεια, και εγώ το είχα απαγορεύσει εγώ στο καταστατικό, και πρέπει να γίνει το Gold Program της εταιρείας συγκεκριμένα, για να μην χάσει η αξία η μετοχή, η εσωτερική αξία η μετοχή, και μην γίνουμε στόχος εξαγοράς άλλων εταιριών, άλλων επενδυτικών ομίλων και άλλων funds, φυσικά. Αλλά επίσης και να μην δίνουμε δάνεια, να μην παίρνει δάνεια η εταιρεία, ποτέ δάνεια, βασικός κανόνας αυτός. Αλλά δεν συμφωνούσαν σε αυτό καθόλου οι Ελβετοί συνέτεροι. Γι' αυτό λοιπόν δεν έγινε η εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν, η Hermes Investments Corporation, η οποία θα ήταν δραστήρια στον τομέα των joint ventures, στο venture capital, στο forex, στο commodities, στο real estate, όπως επίσης, αγαπητοί φίλες και φίλοι, στο asset management και portfolio management, όπως επίσης στο broking και stock broking, και στο real estate, αλλά επίσης το βασικότερο στα mergers and equities, acquisitions, δηλαδή στις ρευστοποιήσεις και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Εγώ βέβαια δεν θα ήμουν τομεάρχης στην εταιρεία, θα ήμουν απλώς διοικητικός σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Και θα είχα συμβουλευτικό χαρακτήρα, διότι είχαν ορίσει καλύτερα υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο στελέχη για την στελέχωση της εταιρείας, η UBS, με το διοίκηση προσωπικού. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω το εξής. Προσέξτε από εδώ και στο εξής, εσείς οι Έλληνες, τις αποταμιεύσεις σας. Οι αποταμιεύσεις διακινδυνεύουν να τις χάσετε. Οπότε λοιπόν, ξεζουμίστε το κράτος, ξεζουμίστε τις βρωμοτράπεζες του κερατά,
ξεσκίστε τις, πάρτε επιδόματα, μην πληρώνετε φόρο, όσο γίνεται μην πληρώνετε φόρο, διότι έτσι κι αλλιώς το κράτος θα βουλιάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.